σε κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα, στα κινηματογραφικά γυρίσματα των κονσέρτων που δίνει ο μεγαλύτερος οργανισμός μουσικής δωματίου των ΗΠΑ σε μνημεία της Ελλάδας, συμμετέχει η ΕΡΤ. Από τη διεθνή αυτή συνεργασία θα παραχθεί μια ταινία 90 λεπτών με τίτλο «Οδύσσια». Η μουσική Οδύσσια, μια σειρά από κονσέρτα μουσικής δωματίου με τους καλύτερους μουσικούς του κόσμου, έφτασε από την Αθήνα και το Πύλιο στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας. Η ΕΡΤ συμπράττει με το μεγαλύτερο οργανισμό μουσικής δωματίου των ΗΠΑ, το Chamber Music Society, για την παραγωγή ταινίας, με τους μουσικούς να περιπλανώνται σε ανεξερεύνητες περιοχές και σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλίας και όχι μόνο. We've had a performance yesterday. Which was incredible, being again inside an ancient church, which is so beautifully decorated. So to play classical music, which all of the principles were created here in Greece long, long ago, and to be able to bring that music here to these extraordinary historical sites. I'm so happy to visit this whole area. Everybody described to me how beautiful it is, and it totally true. Διεθνούς φήμης καλλιτέχνες εκτελούν κλασικά αριστουργήματα μουσικής δωματίου, Μπραμ, Σούμπερ, Μπετόβεν. Σκοπός είναι να προσελκυστούν ποιοτικά φιλόμουσα κοινά και να αποκαλυφθεί στενή σχέση ενός κονσέρτου με την αρμονία των αρχαίων μνημείων. Δεν είναι απλά σημαντικό, είναι κορυφαίο γεγονός για την πόλη. Σήμερα ο μεγαλύτερος οργανισμός μουσικής δωματίου της Αμερικής, του Lingo Center της Νέας Υόρκης, βρίσκεται στην πόλη μας. The ancient theater in Larissa needs to be famous all over the world because you have extraordinary, unique features at this ancient theater that an archaeologist immediately sees. Η ΕΡΤ στηρίζει τη διεθνή αυτή παραγωγή με τεχνογνωσία και εξοπλισμό. Εδώ στην περίπτωσή μας εδώ πέρα ανοίγει μια τεράστια συνεργασία με αυτούς, η οποία ευελπιστώ και εύχομαι και νομίζω ότι θα ακολουθήσει μια τέτοια πορεία και από εδώ και πέρα. Το αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης διεθνούς συνεργασίας δεν θα είναι μόνο ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, θα είναι και το άνοιγμα ενός νέου δρόμου για την ΕΡΤ για τέτοιου είδους μορφές συνεργασίας. Η ταινία που θα παραχθεί θα προβληθεί στο αμερικανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο PBS αλλά και μέσω της ΕΡΤ στην Ελλάδα και την Κύπρο.